Καθημερινά λόγια του Θεού. Το να κάνει ο άνθρωπος το καθήκον του είναι στην πραγματικότητα η πραγματοποίηση όλων όσα είναι έμφυτα στον άνθρωπο, δηλαδή ό,τι είναι εφικτό για τον άνθρωπο. Κι είναι τότε που το καθήκον του εκπληρώνεται. Τα ελαττώματα του ανθρώπου κατά την υπηρεσία του ανθρώπου σταδιακά μειώνονται μέσω της σταδιακής εμπειρίας και της διαδικασίας της εμπειρίας της κρίσης του. Δεν παρεμποδίζουν ούτε επηρεάζουν το καθήκον του ανθρώπου. Αυτοί που σταματούν να υπηρετούν ή υποκύπτουν και υποχωρούν από φόβο για τα ελαττώματα που μπορεί να υπάρχουν κατά την υπηρεσία, είναι οι πιο δειλοί από όλους τους ανθρώπους. Αν ο άνθρωπος δεν μπορεί να εκφράσει ό,τι θα έπρεπε να εκφράσει κατά την υπηρεσία ή να επιτύχει ό,τι είναι από τη φύση του εφικτό για αυτόν και ανταυτού χαζολογά και προσποιείται, έχει χάσει τη λειτουργία που ένα δημιουργημένο όν πρέπει να έχει. Αυτό το είδος ανθρώπου θεωρείται μετριότητα και μάταιη σπατάλη χώρου. Πώς μπορεί κάποιος σαν κι αυτόν να τιμηθεί με τον τίτλο του δημιουργημένου όντος? Δεν είναι οντότητες της φθοράς που λάμπουν εξωτερικά, αλλά εσωτερικά είναι σάπιες. Αν ένας άνθρωπος αποκαλεί τον εαυτό του Θεό, εν τούτης αδυνατεί να εκφράσει το είναι της θεότητας, να κάνει το έργο του ίδιου του Θεού ή να εκπροσωπήσει τον Θεό, χωρίς αμφιβολία δεν είναι Θεός, καθώς δεν έχει την ουσία του Θεού και αυτό που ο Θεός μπορεί από τη φύση του να κατορθώσει δεν υπάρχει μέσα σε Αυτόν. Αν ο άνθρωπος χάσει αυτό που είναι από τη φύση του εφικτό, δεν μπορεί πια να θεωρηθεί άνθρωπος και δεν αξίζει να σταθεί ως δημιουργημένο όν ή να παρουσιαστεί ενώπιον του Θεού και να τον υπηρετήσει. Επιπλέον, δεν του αξίζει να δεχτεί τη χάρη του Θεού ή να τον προσέξει ο Θεός, να τον προστατεύσει και να τον οδηγήσει στην τελείωση. Πολλοί που έχουν χάσει την εμπιστοσύνη του Θεού, στη συνέχεια, χάνουν τη χάρη του Θεού. Όχι μόνον δεν απεχθάνονται τα αδικήματά τους, αλλά ανέσχυντα διαδίδουν την άποψη ότι η οδός του Θεού είναι λανθασμένος. Και αυτοί οι επαναστατικοί ακόμα αρνούνται την ύπαρξη του Θεού. Πώς μπορεί ένα τέτοιο είδος ανθρώπου με τέτοια επαναστατικότητα να έχει το προνόμιο να απολαμβάνει τη χάρη του Θεού? Οι άνθρωποι που απέτυχαν να εκπληρώσουν το καθήκον τους έχουν επαναστατήσει εναντίον του Θεού και οφείλουν πολλά σε Αυτόν. Εν τούτης γυρίζουν και φωνάζουν ότι ο Θεός κάνει λάθος. Πώς μπορεί ένα τέτοιο είδος ανθρώπου να αξίζει να οδηγηθεί στην τελείωση? Δεν είναι αυτό προάγγελος ότι θα εξαλειφθεί και θα τιμωρηθεί? Ο άνθρωπος που δεν κάνει το καθήκον του ενώπιον του Θεού είναι ήδη ένοχος για τα πιο ιδεχθή εγκλήματα, για τα οποία ακόμη και ο θάνατος είναι ανεπαρκής τιμωρία. Εν τούτης, ο άνθρωπος έχει το θράσος να διαφωνεί με τον Θεό και να τον προκαλεί σε διαμάχη. Τι σημασία έχει να οδηγήσεις στην τελείωση έναν τέτοιο άνθρωπο? Αν ο άνθρωπος αποτύχει να εκπληρώσει το καθήκον του, θα πρέπει να αισθάνεται ενοχή και υποχρέωση. Θα πρέπει να αισθάνεται απέχθεια για την αδυναμία του και την ανικανότητά του, για την ανυποταξία του και τη διαφθορά του. Και επιπλέον, θα πρέπει να αφιερώσει τη ζωή και το αίμα του στο Θεό. Μόνο τότε είναι ένα δημιουργημένο όν που πραγματικά αγαπά τον Θεό. Και μόνο τέτοιου είδους άνθρωποι αξίζουν να απολαμβάνουν τις ευλογίες και την υπόσχεση του Θεού και να οδηγηθούν στην τελείωση από Αυτόν. Και τι συμβαίνει με την πλειονότητά σας? Πώς αντιμετωπίζετε τον Θεό που ζει ανάμεσά σας? Πώς έχετε κάνει το καθήκον σας ενώπιον Του? Έχετε κάνει όλα όσα κληθήκατε να κάνετε, ακόμα και σε βάρος της δικής σας ζωής? Τι έχετε θυσιάσει?
δεν έχετε λάβει πολλά από εμένα. Μπορείτε να κάνετε τη διάκριση. Πόσο πιστοί είστε σε μένα. Πώς με έχετε υπηρετήσει. Και τι συμβαίνει με όλα αυτά που σας έχω δώσει και έχω κάνει για σας. Τα έχετε μετρήσει όλα αυτά. Τα έχετε κρίνει και συγκρίνει με την όποια συνείδηση έχετε μέσα σας. Ποιος από σας θα μπορούσε να κάνει το σωστό με λόγια και πράξεις? Θα μπορούσε αυτή η απειροελάχιστη θυσία σας να αξίζει όλα όσα σας έχω δώσει? Δεν έχω άλλη επιλογή και έτσι έχω αφιερωθεί ολόψυχα σε εσάς. Εν τούτης, εσείς τρέφετε ασεβείς αμφιβολίες για μένα και είστε απρόθυμοι. Ως εκεί φτάνει το καθήκον σας, η μόνη σας λειτουργία. Δεν είναι έτσι? Δεν γνωρίζετε πως δεν έχετε καθόλου εκπληρώσει το καθήκον ενός δημιουργημένου όντος? Πώς μπορείτε να θεωρήσετε δημιουργημένα όντα? Δεν γνωρίζετε σαφώς τι είναι αυτό που εκφράζετε και βιώνετε? Έχετε αποτύχει να εκπληρώσετε το καθήκον σας, αλλά επιζητάτε να αποκτήσετε το έλεος και την άφθονη χάρη του Θεού. Μια τέτοια χάρη δεν έχει ετοιμαστεί για κάποιους τόσο ανάξιους και ποταπούς σαν εσάς, αλλά για αυτούς που δεν ζητούν τίποτα και κάνουν θυσίες ευχαρίστως. Άνθρωποι σαν εσάς, τέτοιας μετριότητας, δεν αξίζουν καθόλου να απολαμβάνουν την ουράνια χάρη. Μόνο κακουχίες και ατέλειωτη τιμωρία θα συνοδεύει τις μέρες σας. Αν δεν μπορείτε να είστε πιστοί σε εμένα, το μέλλον σας θα είναι γεμάτο ταλαιπωρίες. Αν δεν μπορείτε να είστε υπόλογοι του λόγου και του έργου μου, το γραφτό σας θα είναι η τιμωρία. Κάθε χάρη, ευλογία και υπέροχη ζωή στο βασίλειο δεν θα έχει καμία σχέση με σας. Αυτό είναι το τέλος που σας αξίζει να έχετε και η συνέπεια των δικών σας πράξεων.